Δεν τίθεται κανένα ζήτημα αποχώρησης του Αμερικανικού Ενεργειακού Κολοσσού της ExxonMobil από την Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, υπογράμμισε ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή του Αντένα Μέρα Μεσημέρι, ο κ. Λακκοτρύπης δήλωσε ότι η κοινοπραξία των ExxonMobil Qatar Petroleum παραμένει δεσμευμένη στις συμφωνίες που έχει υπογράψει με την Κυπριακή Δημοκρατία, επιχειρώντας παράλληλα να βάλει τέλος και στην περί του αντιθέτου φημολογία που αναπτύχθηκε τις τελευταίες εβδομάδες μετά και την αναστολή της προγραμματισμένης επιβεβαιωτικής γεώτρησης στο κοίτασμα Γλάφκος που εντοπίστηκε στο τεμάχιο 10. Έχουμε και εγγραφτό στη δέσμευσή τους, έχουν προγραμματίσει από τώρα ότι οι δύο επιβεβαιωτικές θα αρχίσουν το Σεπτέμβριο του 2021 και δεν ευσταθεί καθόλου αυτό το πράγμα. Ναι, μπορεί να συμβαίνει για άλλα έργα σε αλλού στον πλανήτη όπου η προτεραιότητα τους είναι πιο χαμηλή, υποβαθμισμένη, αλλά όχι στην περίπτωση της Κύπρου που εξάλλου έχουν στα χέρια τους μια πάρα πολύ σημαντική ανακάλυψη. Επίσης, Total και Eni προγραμματίζουν έναρξη του γεωτρητικού τους προγράμματος σε περίπου 12 μήνες, ενώ η κοινοπραξία ζήτησε επέκταση των συμβολέων σε κάποια από τα 7 τεμάχια που διατηρεί δικαιώματα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Η κοινοπραξία μας έχει ζητήσει την επέκταση γιατί κάποια από αυτά λήγουν λόγω και δεν θα έχουν προλάβει να κάνουν τις γεωτρήσεις. Είναι κάτι που δια νόμου το έχω στείλει για απόψεις στην Βουλευτική Επιτροπή Υδρογων Ανθράκων. Είναι συστημένη δια νόμου και οι απόψεις της Συμβουλευτικής θα παρουσιαστούν βεβαίως στο Υπουργικό Συμβούλιο για τελικές αποφάσεις. Ενώ εκ νέου προβληματισμό και στις εταιρείες προκαλούν οι τουρκικές προκλήσεις. Γιατί αντιλαμβάνεστε, οι Τούρκοι προκαλούν σε αυτή την περίπτωση αλλά και σε άλλες και σε περιοχές τις οποίες έχουμε ήδη αδειοδοτήσει. Προχωρούμε με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ιδιαίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, προσπαθώντας με ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας να αντιμετωπίσουμε την τουρκική προκλήτικότητα. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία εξαγωγής φυσικού αερίου από το κοίτασμα Αφροδίτης στο τεμάχιο 12 προς την Αίγυπτο, ο Υπουργός Ενέργειας σημείωσε ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις από τις τελευταίες εξελίξεις. Επίσης, πρόσθεσε ότι οι τεχνικές μελέτες και η προετοιμασία για τον αγωγό EastMed συνεχίζονται εν ώψη και του επόμενου σταδίου της λήψης τελικών αποφάσεων, ενώ με έμεσο τρόπο διέψευσε και τις φήμες για αποχώρησή του από το Υπουργείο. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να συζητήσουμε αρκετά θέματα.